Θα μιλήσουμε λίγο για την παράσταση, την Παρασκευή 19 Ιουλίου, Διμπεθέ Κοζάνης, Αγαμέμνον του Εσχύλου. Πείτε μας λίγα λόγια. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που φέτος το Διμπεθέ Κοζάνης σε τόσο δύσκολες εποχές επιμένει να παρουσιάζει μία τραγωδία στο κοινό της Ελλάδας. Μια τραγωδία που δεν ανεβαίνει εύκολα, γιατί έχει απαιτήσεις, έχει πάρα πολλά πρόσωπα, χορό, ρόλους, ένα σκηνικό μεγάλο, πολυμορφικό, βαρύ, το οποίο χρειάζεται πολλούς τεχνικούς για να στηθεί και να ξεστηθεί. Όμως εμείς το επιλέξαμε αυτό ακριβώς για να μην υπάρχει καμία έκπτωση στην ποιότητα της παράστασης, δεδομένου ότι η παράσταση με το σκηνικό αυτό, όπως παρουσιάζεται στην Αθήνα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο παρουσιάζεται και οπουδήποτε αλλού σε όλη την χώρα. Μάλιστα, δεν έχουν γίνει εκπτώσεις πουθενά δηλαδή. Ακριβώς, πουθενά. Πολύ ωραία. Έχουμε ένα υπέροχο έργο γραμμένο από τον μεγάλο μας τραγικό ποιητή, τον Εσχύλο. Mm. Ένα έργο το οποίο παραμένει πάντα διαχρονικό και επίκαιρο και είναι και πάντα και μια... ένα κείμενο στο οποίο επιστρέφει κανείς συνεχώς και παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχουν γραφτεί πάρα πολλές μελέτες και γενικά η προβληματική του Εσχύλου σε αυτό το έργο στην Ορέστια, που το πρώτο έργο είναι ο Αγαμέμνον της τριλογίας ολόκληρης που ανεβάζουμε εμείς. Ναι. Που μιλάει ακριβώς για το πέρασμα από την δικαιοσύνη του γένους στην δικαιοσύνη του κράτους, με την έννοια ότι με την Ορέστια και δεδομένο ότι τότε ήταν πρόσφατη η ίδρυση της δημοκρατίας. Αυτό ακριβώς χαιρετίζει ο ποιητής, την ανάγκη του να ξεφύγουμε πια από τον κύκλο της εκδίκησης και να πάμε στη θεσμοθετημένη δικαιοσύνη. Εμείς λοιπόν εδώ με τον Αγαμέμνονα σταματάει το έργο σε αυτή την άνω τελεία που είναι η δολοφονία του Αγαμέμνονα την ημέρα της θριαμβευτικής επιστροφής του από την Τρία, και ενώ επέζησε από 10 χρόνια πολέμου, βρίσκει τραγικό θάνατο στα χέρια της γυναίκας του, η οποία βεβαίως έχει τους λόγους της. Μάλιστα. 10 χρόνια πριν, στην αρχή της εκστρατείας, εκείνος είχε θυσιάσει την κόρη του στην Ιφηγένεια. Ένα γεγονός το οποίο βεβαίως καμιά μητέρα δεν μπορεί να το συγχωρήσει. Και μάλιστα επιστρέφει και με μία ερωμένη από την Τρία, την Κασάνδρα, την κόρη του Πριάμου, την οποία την φέρνει μέσα στο σπίτι της νόμιμης συζύγου, και η Κλητεμνήστρα δεν είναι μία γυναίκα η οποία τα συγχωρεί αυτά εύκολα. Ναι. Είναι μία γυναίκα πολύ δυναμική, πανέξυπνη, η οποία έχει πολιτικές, ηγετικές ικανότητες. Την παρακολουθούμε σε όλο το πρώτο μέρος, μέχρι τη σκηνή της επιστροφής του Αγαμέμνου να τοποθετείται περίπου στα μισά του έργου. Με πόσο δυναμικό τρόπο αντιπαρατίθεται στους πολίτες του Άργους, που αντιπροσωπεύονται από κάποιους γέροντες βέβαια, οι οποίοι δεν είχαν τις ικανότητες να πάνε στον πόλεμο. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν μια γυναίκα που χειρίζεται το λόγο με δυνότητα, και επίσης χειρίζεται το ψέμα, έτσι, ένα ίδιο των πολιτικών, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Η υποκρισία της δηλαδή στη σκηνή της επιστροφής του Αγαμέμνονα είναι κάτι το φοβερό, γιατί αμέσως μετά βλέπουμε το πραγματικό της πρόσωπο, που εκφράζεται με θριαμβευτικούς τόνους μετά τη δολοφονία, τη διπλή δολοφονία και του Αγαμέμνονα και της Κασάνδρας. Κυρία Καραμπέτη, όλη αυτή η ιστορία που μοιραζόστε μαζί μας και μας την περιγράφετε, θα μπορούσαμε να την συσχετίσουμε με αυτό που συμβαίνει σήμερα? Υπάρχουν δηλαδή... Ακριβώς. Ακριβώς, διότι μέσα από την αυθαίρετη αυτή πράξη εκδίκησης την οποία κάνει η Κλητεμνήστρα, και με τη συνεργασία του εραστή της, που είναι και προσωπικός εχθρός του Αγαμέμνονα από παλιά, με μεγάλες οικογενειακές διαφορές,
τι κάνουν, καταλύουν κάθε έννοια δημοκρατίας, ισορροπίας και εγκαθίσταται ο τρόμος πάνω στην πόλη. Μιλούν στον χορό των πολιτών με όρους τυραννίας, φασισμού. Τους απειλούν δηλαδή με βασανιστήρια, με πείνα, με εγκλεισμό σε φυλακή, γενικά με τρομοκρατία και βία, το οποίο είναι ένα κατεξοχήν χαρακτηριστικό της εποχής μας, δεδομένου ότι για δημοκρατία ακούμε, αλλά δημοκρατία δεν βλέπουμε. Και κυρίως όταν είτε βγαίνουν οι πολίτες για να εκφράσουν την διαμαρτυρία τους για κάτι και βλέπουμε να γίνεται όλη αυτή η χρήση της βίας με τα δακρυγόνα, με τα γκλόμπς, με γέροντες ανθρώπους οι οποίοι δέρνονται από τους αστυνομικούς. Δηλαδή αυτό ακριβώς που λέει και ο Εσχύλος, ο οποίος βέβαια περνάει και πολλές άλλες έννοιες μέσα, όπως ότι πρέπει ο άνθρωπος γενικά να μην υιοθετεί και κυρίως οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία μια στάση αλαζονίας, ύβρεως κτλ, αλλά η σύνεση να είναι ο δρόμος που οφείλει να ακολουθεί ο κάθε σκεπτόμενος πολίτης και ειδικά ο ηγέτης της χώρας. Και ότι το πάθημα πρέπει να μας γίνεται μάθημα. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το βλέπουμε να γίνεται. Δυστυχώς, όπως είπατε. Ναι, ακριβώς. Η τελευταία γεύση που θα αφήσει στο θεατή το έργο, ποια θα είναι? Είναι αυτό που σας είπα, μία αίσθηση τρόμου και απειλής. Αυτό θα μας μείνει ή θα μας μείνει και μια γεύση αισιοδοξίας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες? Αυτό, κοιτάξτε, εάν κανείς ακούσει με προσοχή το νόημα και τις ιδέες και τις έννοιες του κειμένου, αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή την έννοια της σύνεσης, της σοφίας και της τάσης απέναντι στα πράγματα με σκέψη και στοχασμό, αυτό νομίζω ότι είναι το σπουδαιότερο μήνυμα που μας στέλνουν οι αρχαίοι μέσα από τα κείμενα αυτά. Μάλιστα. Και επίσης αυτό την καταγγελία του δρόμου του αίματος, της εκδίκησης, της φασιστικής νοοτροπίας. Αυτά νομίζω ότι βλέποντας κανείς τα αποτελέσματά τους πάνω στη σκηνή, από μόνος του τα καταδικάζει. Και επειδή αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας έχει ανάγκη από νυφαλιότητα και να μην επιτρέπουμε αυτά τα φαινόμενα της βίας εναντίον ανθρώπων οι οποίοι είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από εμάς, αντί δηλαδή να στρεφόμαστε προς τα κέντρα εκείνα εξουσίας, οικονομικής και αποφάσεων, τα οποία εκεί να φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για το γεγονός ότι φτάσαμε εδώ, να στρεφόμαστε ας πούμε προς πιο αδύναμες ομάδες. Γενικά ο προβληματισμός της εκδίκησης, της βίας και τα λοιπά είναι, νομίζω, στέλνει το μήνυμα στο θεατή, έστω και έτσι, έστω και στην άνω τελεία, χωρίς δηλαδή να ολοκληρώνεται μέσα από τα επόμενα δύο έργα, που κυρίως αυτά φέρνουν την έννοια της ισορροπίας μέσα από τη θεσμοθετημένη δικαιοσύνη και την ψήφο των πολιτών που σας είπα πριν. Αυτά τα έργα έχουν τον τρόπο του να εγγράφονται στη συνείδησή μας και να μας μιλούν και για το τώρα και για οποιαδήποτε δύσκολη εποχή. Κύριε Καραμπέτη, μας το περιγράφετε τόσο ωραία ραδιοφωνικά που και αυτός που δεν αρέσκεται να παρακολουθεί αρχαίο δράμα θα έρθει στην παράσταση σίγουρα την Παρασκευή να σας απολαύσει. Ξέρετε κάτι, η πείρα μας μέχρι τώρα από όλα τα θέατρα στα οποία έχουμε παίξει, είτε στην Αθήνα είτε στην υπόλοιπη χώρα, πραγματικά μας έχει συγκινήσει τόσο πολύ το γεγονός ότι υπάρχει μια απίστευτη ησυχία στο θέατρο. Ξέρετε, εγώ είμαι κάθε χρόνο σε περιοδίες. Αυτό που βιώνουμε φέτος δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Να υπάρχει δηλαδή αυτή η άκρα αφοσίωση του κόσμου στην παρακολούθηση του κειμένου, γιατί είναι και μια ιστορία που την αφηγείται εξαιρετικά ένας αριστοτέχνης του είδους. Αλλά και επειδή και εμείς δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση στο λόγο, στο να περάσει, να ακουστεί, δηλαδή συνήθως
ο χορός, ας πούμε, στην αρχαία τραγωδία που τα μέρη που απαγγέλει μελοποιούνται κιόλας και τραγουδιούνται και πολύ συχνά ο κόσμος δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Το γεγονός ότι εμείς επιλέξαμε αυτά να ακούγονται σαν κείμενο και από το στόμα ενός ηθοποιού κάνει πολύ πιο κατανοητή, πολύ αντιληπτή πολύ πιο αντιληπτό το νόημα του έργου και επιπλέον σε αυτό μας βοηθάει πολύ και η μετάφραση της Νικολέτας Φρυντζήλα, που είναι πολύ μια γλώσσα σημερινή, σύγχρονη, αντιληπτή από τον οποιοδήποτε μορφωτικό επίπεδο κι αν είναι. Και αυτή πραγματικά η προσήλωση και το πολύ μεγάλο έντονο χειροκρότημα στο τέλος, έτσι, και αυτά που ακούμε βεβαίως από τον κόσμο μετά και στα καμαρίνια, είναι η καλύτερη επιβράβευση. Νομίζω ότι ως ένα μεγάλο μέρος οφείλεται και στην ερμηνεία των ηθοποιών. Αν και δεν το λέτε εσείς, γιατί είστε μετριόφρονος σαν άνθρωπος, το λέμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πραγματικά προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα είναι στο χέρι των θεατών να αποφασίσουν αν αυτό που είδαν άξιζε τον κόπο, αν τους έδωσε κάτι, και επειδή στην πλειονότητά του το κοινό, γιατί φυσικά πάντα αντιρρήσεις για οποιοδήποτε έργο τέχνης πάντα υπάρχουν και όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε το ίδιο. Ο καθένας έχει τη δική του κουλτούρα, τη δική του κοσμοθεωρία κτλ. Και είναι και νόμιμο και ζητούμενο όμως να υπάρχουν και τέτοιου τύπου διαφωνίες, γιατί δίνει δηλαδή προς συζήτηση και ένα προβληματισμό γενικότερο. Εμείς πάντως αυτό που εισπράττουμε είναι ότι στο μεγαλύτερό τους ποσοστό οι θεατές μας φεύγουν ενθουσιασμένοι και σας λέω, αυτό μας δικαιώνει. Μάλιστα. Να πούμε λίγο και για τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές που είναι αξιόλογοι ο καθένας τους ξεχωριστά στο χώρο. Καταρχάς είναι ο Μινάς Χατζησάβας, ο οποίος ερμηνεύει τον Αγαμέμνονα, εξαιρετικός φίλος και συνεργάτης και ένας άνθρωπος σπάνιου ήθους και χαρακτήρα και εξαιρετικός ηθοποιός. Θα δείτε ότι κάνει έναν Αγαμέμνονα ο οποίος φέρεται να γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς έχει η κατάσταση γενικότερα και φέρει έτσι μια ηρωνία και ένα ελαφρό κινησμό, θα έλεγα, τον τρόπο που ερμηνεύει αυτόν τον ρόλο, και όλη αυτή την έπαρση και την αλαζονία, την οποία βεβαίως δεν τη συγχωρούν ούτε οι θεοί ούτε οι άνθρωποι. Είναι η Θεοδόρα Τζίμου που παίζει τον πολύ δύσκολο ρόλο της Κασάνδρας, της προφήτησας που προμαντεύει και το θάνατο του Αγαμέμνων αλλά και τον δικό της. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, πόσο συγκλονιστική είναι αυτή η στιγμή. Και η Θεοδόρα Τζίμου είναι μία από τις ηθοποιούς που είναι περισσότερο γνωστή βεβαίως στην Αθήνα από το θέατρο αλλά και από τους ρόλους της και στον κινηματογράφο, λιγότερο στην τηλεόραση. Είναι ο Βασίλης Μπισμπίκης που ερμηνεύει το ρόλο του Αιγίστου, του εραστή και συνεργάτη της Κλητεμνίστρα στη δολοφονία. Ένα νέο παιδί που είναι και αυτός γνωστός από τη συμμετοχή του σε κάποια τηλεοπτική σειρά, νομίζω στα Μυστικά της ΕΒΕΜ. Και είναι ο Θέμης Πάνου που ερμηνεύει τον Κήρυκα με τεράστια θητεία στο χώρο του θεάτρου. Ο Βασίλης Χαλακατεβάκης, νομίζω μιλήσατε μαζί. Μιλήσαμε. Μας είπε για αυτός πολύ σημαντικά πράγματα. Και αυτός πολύ αγαπητός στο κοινό, και μάλιστα ενώ συνήθως είναι γνωστός σε ρόλους κωμικούς, εδώ βλέπουμε πόσο στιβαρός ηθοποιός είναι και στο ρόλο του φύλακα που ερμηνεύει στην αρχή, αλλά και ως κορυφαίος του χορού. Και άλλοι συνάδελφοι που πλαισιώνουν, ο Κώστας Φαλελάκης, και αυτός πολύ γνωστός και από την τηλεόραση και το θέατρο, ο Μενέλος Χαζαράκης, ο Κρίς Ραντάνοφ, ο Θύμιος Κούκιος και ο Βασίλης Πουλάκος. Και έχουμε και ένα νέο παιδί, έναν κλαρινετίστα, ο οποίος με την υπέροχη μουσική της Σοφίας Καμαγιάννη συνοδεύει το έργο, δημιουργεί ατμόσφαιρες, σχολιάζει τα δρόμενα και έτσι βοηθάει και αυτός με τον τρόπο του στην κατανόηση του έργου μας.
Μάλιστα. Κυρία Καραμπέτη, πριν κλείσουμε, θα μου επιτρέψετε να σας ζητήσω ένα σχόλιο, μιας και είστε ηθοποιός με πολλά χρόνια θητείας στο θέατρο, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο. Ένα σχόλιο θα ήθελα από εσάς για τα τουρκικά σίριαλ, για την πλειάδα των τουρκικών σίριαλ που πραγματικά έχουν κατακλείσει την τηλεόραση τα τελευταία 2 χρόνια. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά δεν παρακολουθώ τα σύριαλ αυτά, και γιατί και δεν έχω χρόνο και δουλεύω πολύ, αλλά και διότι προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Γενικά θεωρώ ότι η τηλεόραση και πριν τα τουρκικά σύριαλ είναι ένα μέσο το οποίο ενώ θα έπρεπε να έχει ένα ρόλο διαπαιδαγωγικό και να ανεβάζει το επίπεδο του κοινού, δυστυχώς κρατάει μόνο το καθαρά ψυχαγωγικό κομμάτι, αλλά με όρους πολύ χαμηλούς, πολύ κακού γούστου. Και πολλές φορές συμβάλλει στο αντίθετο, δηλαδή στο να κρατάει το επίπεδο του κοινού πάρα πολύ χαμηλά. Η Τουρκία έχει πολύ καλό κινηματογράφο, ένα κινηματογράφο τέχνης. Έχει σκηνοθέτες οι οποίοι έχουν πάρει βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ, έχουν ένα προβληματισμό πάνω στα κοινωνικά πράγματα και της Τουρκίας, αλλά και γενικότερα του ανθρώπου. Αλλά αυτά τα σύριαλ τα οποία μας παίζουν είναι δυστυχώς δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτή που μόλις πριν περιέγραψα. Είναι λυπηρό γενικότερα για το γεγονός ότι τα τηλεοπτικά μας πράγματα βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Είναι ακόμα πιο θλιβερό το γεγονός ότι είχαμε αυτό το ευνίδιο κλείσιμο της ΕΡΤ, της δημόσιας τηλεόρασης, της φωνής δηλαδή, που κατεξοχήν απευθύνεται και διαπαιδαγωγεί τον Έλληνα πολίτη. Έτσι. Και με τρόπο ο οποίος δεν άπτεται καθόλου ενός τρόπου που συνάδει με ένα καθεστώς δημοκρατικό. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις με πολύ μεγάλη αγωνία και ανησυχία και τι να πω, όσο βλέπουμε δηλαδή αυτή την κατάσταση, είναι φυσικό να αισθανόμαστε ότι να τίθενται ερωτηματικά ως προς το πόσο οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία, η πολιτική μας, πραγματικά αντιλαμβάνονται τις ευθύνες τους και τον τρόπο που θα έπρεπε να παίρνουν αποφάσεις για αυτά τα τόσο σημαντικά πράγματα που αφορούν στη δημόσια ζωή. Φυσικά το θέμα της κάθαρσης της ΕΡΤ είναι ένα τεράστιο θέμα και μας απασχολεί όλους. Απλώς θα έπρεπε να συμβαίνει ενώ βρίσκεται σε λειτουργία και να μην χάνουν τόσοι άνθρωποι τη δουλειά τους. Και από την άλλη μεριά έχουμε και το θέμα της επικοινωνίας με τον απόδημο ελληνισμό, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ορφανή πραγματικά. Βεβαίως, και ειδικά σε μια τέτοια δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει ο τόπος μας. Τη νέα σεζόν, εκτός από το θέατρο, υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε την Καριοφιλιά Καραμπέτη σε κάποιο σύριαλ ή σε κάποια νέα ταινία? Δυστυχώς όχι, δεν γίνεται τηλεόραση, δεν γίνεται σημαντική τηλεόραση. Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω 7 χρόνια να κάνω όντως, τηλεόραση μετά την μας έχετε λείψει. Τη σειρά για την ζωή της Λαμπέτη, την τελευταία παράσταση. Και πριν έκανα μία φορά κάθε 3-4 χρόνια, που ήταν πάντα μεταφορές λογοτεχνικών έργων και τα λοιπά. Αυτά πια δεν γίνονται, δεν υπάρχει περίπτωση τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον να ξανασυμβούν. Οπότε και εμείς οι ηθοποιοί που σεβόμαστε και τον εαυτό μας και το κοινό μας πάνω απ' όλα, επιλέγουμε το δύσκολο δρόμο του θεάτρου, αλλά πραγματικά είναι πιο μαγικός, πιο υπέροχος. Αλλά είναι πιο μαγικός και υπέροχος, θα έλεγα. Εμείς τι θέλουμε οι εργαζόμενοι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες, στην επαφή μας με τον κόσμο, που δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει στην Αθήνα να δει θέατρο. Και η τηλεόραση αυτή τη στιγμή είναι το σπουδαιότερο έργο πραγματικά μέσων που θα μπορούσε να
αποκαθιστά αυτή την κοινωνία. Αλλά πρέπει να γίνεται με όρους σοβαρούς, με όρους όχι μόνο καλλιτεχνικούς, αλλά και κυρίως περιεχομένου. Δηλαδή το τι λέμε σε αυτόν τον κόσμο. Εάν απλώς τον κρατάμε, σας λέω, σε τόσο χαμηλό επίπεδο και τα λοιπά, όχι μόνο δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, αλλά αντίθετα κάνουμε πολύ μεγάλο κακό και στη χώρα και στους θεατές, τέλος πάντων, γενικά. Ευτυχώς, κυρία Καραμπέτη, υπάρχουν θέατρα σαν το Σαϊνοπούλιο και μας φέρνουν όλους εσάς πιο κοντά μας. Το Σαϊνοπούλιο είναι ένα από τα ωραιότερα θέατρα της Ελλάδας και πραγματικά είναι ένα κόσμημα. Έχει εξαιρετική ακουστική, έχει αυτό το περιβάλλον το εξαιρετικό μέσα στο πράσινο και με φόντο βέβαια τον υπέροχο Μυστρά. Για μας κάθε φορά που είμαστε εκεί ο τόπος αυτός είναι ποτισμένος με μια άλλη ενέργεια, πιο έντονη, πιο ελληνική, μας συνδέει με την ιστορία και με το παρελθόν και οι παραστάσεις μας εκεί φορτίζονται έτσι με πολύ ιδιαίτερο τρόπο και επίσης και το κοινό της Σπάρτης την απόπια, εμένα δηλαδή προσωπικά, και με έχει τιμήσει και με έχει συγκινήσει και με τον τρόπο που παρακολουθεί την παράσταση και γενικότερα με την προσέλευση και την αφοσίωση στη θεατρική τέχνη. Το ίδιο θα πράξει την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 9.30. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να υπενθυμίσω ότι η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Νικέτης Κοντούρη, όπου παλιότερα Βεβαίως. Είχαμε κάνει μαζί τη Μίδια με το Εθνικό Θέατρο και είχαμε έρθει και στο Σαϊνοπούλιο, το παλιά το 1997. Και σε σκηνικά κοστούμια του Γιώργου Πάτσα, σε μουσική Σοφίας Καμαγιάννη είπα και κίνηση Ερμή Μαλκότσι και φωτισμούς της Ελευθερίας Ντεκό. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή αντάμωση. Εγώ, να είστε καλά, σας περιμένουμε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.